Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα να συνδράμω κι εγώ στην προσπάθεια ώστε η διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης να παραμείνει στα χέρια της λαϊκής συσπήρωσης. Εργάζομαι και δραστηριοποιούμε συνδικαλιστικά στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Έναν κλάδο το οποίο τα μεγάλα μονοπόλια στα χρόνια της κρίσης όχι απλά συγκράτησαν την κερδοφορία τους, αλλά την αύξησαν εκθετικά. Πώς το πέτυχαν αυτό? Αξιοποίησαν όλο το αντεργατικό πλαίσιο που νομοθέτησε τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι προηγούμενες. Αξιοποίησαν στο έπακρο τη μερική απασχόληση, τη δανεική εργασία, τους μισθούς πείνας. Αύξησαν ραγδαία την εντατικοποίηση της εργασίας. Προχώρησαν σε αντικατάσταση παλιών εργαζόμενων με συγκροτημένα δικαιώματα και αυξημένους μισθούς με νέους, ευέλικτους, χαμηλά αμοιβόμενα εργαζόμενους. Βέβαια, στην προσπάθειά τους αυτή είχαν την αμέριστη συμπαράσταση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που έκανε και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Με αυτά τα δεδομένα, εμείς, οι εργαζόμενοι που συστρατευόμαστε με τις ταξικές δυνάμεις, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, παλέψαμε και παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια για να αποκρύψουμε την επίθεση των κυβερνήσεων, της εργοδοσίας και των συνδικαλιστικών της εκπροσώπων, ώστε να ανακτήσουμε όσα χάσαμε στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Γι' αυτό το λόγο, παλέψαμε για την επαναφορά μισθών, δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα προ-κρίσης δεδομένα, με βάση το πλαίσιο που συνυπέγραψαν 530 συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας και κατατέθηκε στη Βουλή ως πρόταση νόμου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πέρα όμως από την ανάγκη των απολειών, κυρίαρχα παλεύουμε να πείσουμε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουμε τον τεράστιο πλούτο που εμείς παράγουμε. Αλλά καρπώνονται άλλοι, αυτοί που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, οι μεγαλομέτοχοι των εταιριών, οι κεφαλαιοκράτες και οι άνθρωποι τους. Είναι σαφές ότι αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι αποκομμένοι από τις εξελίξεις σε δήμους και περιφέρειες. Όπως το συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυβερνήσεις, εργοδοσία και τους εκπροσώπους τους στα συνδικάτα, έτσι και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καλούμαστε να αντιπαλέψουμε τις κυβερνήσεις που νομοθετούν για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου και φυσικά δημάρχους και περιφερειάρχες που εφαρμόζουν πρόθυμα αυτές τις πολιτικές, μετατρέποντας δήμους και περιφέρειες σε επιχειρήσεις. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ευέλικτες μορφές εργασίας πρωτοεφαρμόστηκαν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό το λόγο, στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη ώστε ο σχετισμός που θα προκύψει να είναι όσο το δυνατόν ευνοϊκότερος για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης της χώρας. Γι' αυτό επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά, ώστε να φτάσει παντού το κάλεσμα του ΚΚΕ και της λαϊκής εσπήρωσης. Ισχυρό ΚΚΕ παντού, λοιπόν, σε Βουλή και Ευρωβουλή, στην περιφέρεια και όσο για το Δήμο μας, στέλνουμε παντού το μήνυμα ότι η Πετρούπολη ήταν, είναι και θα παραμείνει κόκκινη. Ευχαριστώ.